Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ, καθώς σήμερα 31 Οκτώβου λήγουν οι συμβάσεις εργασίας των 2.400 εργαζομένων στις δομές και κανείς τους δεν γνωρίζει αν από την 1η Ιανουαρίου θα συνεχίσει να εργάζεται. Της απασχόλησης παιδιών που εδώ και 20 χρόνια με αγώνες, με κόπους, με θυσίες, με τη συμβολή άξιο και ικανών εργαζομένων και στελεχών, καταφέραμε να τα κατοχυρώσουμε ως μόνιμους θεσμούς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία των 5 με το 12 χρόνων. Εγκαίρως από τον Μάρτιο, από τον Απρίλιο μήνα είχαμε προειδοποιήσει και εγώ μάλιστα και γραπτά, παίρνοντας μέρος και στις τηλεδιασκέψεις, και είχαμε προβλέψει ότι το σύστημα το οποίο επιλέγει η ηγεσία του Υπουργείου να ακολουθήσει φέτος θα βγάλει τραγικά λάθος αποτελέσματα. Πρώτον, δεν αύξησε τον προϋπολογισμό. Δεύτερον, έκανε εσωτερική δέσμευση ποσοστού του κονδυλίου πολύ μικρού για τα ΚΔΑΠ, όταν ήταν δεδομένο ότι θα υπάρχει τεράστια αύξηση των αιτήσεων. Τρίτο, δεν απέκλεισε τα τζούφια, τα άχρηστα τα ΚΔΑΠ σε παραμεθόριες νησιωτικές και ορεινές περιοχές και είναι δεδομένο ότι πάνω από 10, ίσως και πάνω από 15.000 βάουτσερ τα οποία έχουν μοιραστεί αυτή τη στιγμή για βρεφικούς και για παιδικούς σταθμούς θα είναι άχρηστα, αλλά έχουν δεσμεύσει πάνω από 25-30 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα 31 Οκτώβου λήγουν όντως οι συμβάσεις 2.400 περίπου εργαζομένων, οι οποίοι εργαζόμαστε κυρίως πάνω από 10 χρόνια, μέχρι και 18 χρόνια συνεχώς, χωρίς ούτε μία μέρα κενό, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δεν είμαστε έκτακτο προσωπικό όπως μας χαρακτηρίζουν εδώ και χρόνια. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα έχουμε την ίδια αγωνία για το αν θα συνεχιστεί και αν θα συνεχίσουν οι συμβάσεις μας, αλλά φέτος αυτό που συνέβη είναι πρωτόγνωρο, γιατί δεν είναι μόνο η λήξη των συμβάσεών μας, είναι ότι έχουν μείνει 67.000 περίπου οικογένειες και παιδιά εκτός ΚΔΑΠ, εκτός των δομών που μεγαλώσαν τόσα χρόνια πολλά παιδιά, τα οποία δεν μπορούμε να τα αντικρίσουμε ούτε στα μάτια να τους πούμε ότι πλέον δεν πήρατε βάουτσερ, με πλήρη φάκελο. Όλες οι μητέρες βλέπανε με υψηλά μόρια να είναι στα αποτελέσματα. Πλήρης φάκελος, τηρεί όλα τα κριτήρια, δεν λαμβάνει βάουτσερ. Στο Δήμο, με κοινωνικό χαρακτήρα, προσφέρει κοινωνική υπηρεσία, δίνουν ασφάλεια στις μητέρες για να εργαστούν μετά το πέρας του σχολείου. Έχει να κάνει με την δημιουργική απασχόληση των παιδιών, με ό,τι αυτό συμπάγει, ό,τι αυτό σημαίνει. Περνάμε πολύ χρόνο με παιδιά τα οποία είναι από οικογένειες με χαμηλά κοινωνικό-μορφωτικά κριτήρια. Επομένως, παράγουμε παιδεία για παιδιά τα οποία έχουν αντικειμενική δυσκολία έβρεσης τέτοιων ευκαιριών.